Στην πρώτη του εμφανίστη σε ΚΑΠ, ο νέο πρόεδρο Σεργέη την Τρίτη έδωσε τον τόνο με τον οποίο θα κινηθεί έναντι των εργαζομένων ο νέο ιδιοκτήτης και που βρίσκεται σε εκδιαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση από αυτή των εξαγγελιών που υπήρχαν πριν και όσων διέδιδαν οι υποστηρικτέ του ομογενή επιχειρηματία. Με το καλημέρα, ο νέο πρόεδρο αρνήθηκε να δώσει σαφή απάντηση στου απλήρωτου εργαζόμενου για το χρόνο κατά τον οποίο θα πληρωθούν, καθώ επίση και ένα business plan αναφορικά με τα σχέδιά του για την πρώην συνεταιριστική καπνοβιομηχανία. Αν αυτό, ο Ιβάν Σαββίδη προτίμησε να στείλει τελεσίγραφο ζητώντα έω τη Δευτέρα να κατατεθούν οι οικειοθελεί αποχωρήσει, καθορίζοντα μάλιστα και την αποζημίωση που θα λάβουν, σαν να πρόκειται για μια απλή απόφαση και όχι για την επιβίωση των εργαζομένων οι οποίοι πλέον βρίσκονται επί ξύλου κρεμάμενοι. Η νέα διοίκηση λοιπόν μπορεί να ήταν ασαφή ω προ την πορεία τη εταιρεία, ήταν όμω σαφή στην ανακοίνωση προ του εργαζόμενου, ξεκαθαρίζοντα ότι θα υπάρξουν απολύσει και μειώσει μισθών. Και όλα αυτά λίγο μόλι διάστημα από τι μεγαλοστομίε των υποστηρικτών τη, πω η νέα πλέον σε ΚΑΠ όχι μόνο θα διασφαλίσει τι θέσει εργασία, αλλά θα δημιουργήσει και νέε. Το σοκ που δημιουργήθηκε προκάλεσε διάφορε συζητήσει και κόντρε μεταξύ των στελεχών. Μάλιστα, οι πληροφορίε λένε ότι ασκήθηκαν στα υψηλόβαθμα στελέχη να προχωρήσουν σε απολύσει και τελικώ στην Τετάρτη του εργοστάσου υπήρξε ανακοίνωση που καλεί σε οικειοθελεί αποχωρήσει του εργαζόμενου με αποζημίωση. Όπω είναι λογικό, στην εταιρεία έχει προκληθεί τεράστια αναστάτωση και το Σωματείο Εργατοτεχνητών έχει προγραμματίσει στάση εργασία και συνέλευση για το μεσημέρι τη Πέμπτη. Η κατάσταση είναι έκριθμη και συνιστά ηρωνία, καθώς όλοι ενθυμούνται όσα απίθανε είχαν ακουστεί κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού για την εξαγορά της ατερίας προκειμένου να πιστούν εργαζόμενοι και κοινή γνώμη για την αναγκαιότητα εξαγοράς από τον Ιβάν Σαβίδη, όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι.